Αλλάζουμε θέμα, ακόμη και με κουβέρτες εφοδιάζουν πλέον τους πελάτες, τους πολυκαταστηματάρχες, ώστε εκείνοι να αντέχουν το κρύο όταν βγαίνουν για να καπνίσουν. Όπως θα δείτε πάντως, ο συνωστισμός καπνιστών σε εξωτερικούς χώρους έχει πολλές φορές και ευχάριστη κατάληξη. Σμέρτινγκ. Καφές και ποτό με κουβέρτες και ξυλόσομπες. Και φέσια με τη δικαιολογία του καπνίσματος. Νέες τάσεις στα μαγαζιά λίγες μέρες μετά την έναρξη του αντικαπνιστικού νόμου. Έναν αναπτήρα, δεν έχω αναπτήρα, να μου δώσετε λίγο τον αναπτήρα σας. Κάπως έτσι ξεκινάει μια συζήτηση. Η Εύη Παυλοπούλου εξηγεί πώς γίνεται το σμέρτινγκ. Όρος που προήλθε από την ένωση των λέξεων smoking, που σημαίνει κάπνισμα, και το flirting. Ένας αναπτήρας γίνεται η αφορμή να ξεκινήσει η συζήτηση που καταλήγει σε φλερτ. Σμέρτινγκ γίνεται? Γίνεται. Παίζουν μπαλίτσα. Μήπως έχεις μια φωτιά, μήπως έχεις ένα τσιγάρο. Εσύ το κάνεις? Όχι, όχι, εγώ είμαι δεσμευμένος. Δεν κάνω τέτοια. Εδώ και δύο μέρες που έπεσε η θερμοκρασία, οι κουβέρτες γίνονται ανάρπαστες σε αυτό το καφέ στο Χαλάνδρι. Οι καπνιστές, για να απολαύσουν τον καφέ ή το ποτό τους, αναζητούν τη ζεστασιά μιας κουβέρτας ή μιας σόμπας. Με την κουβερτούλα έξω? Ναι, ναι, με την κουβερτούλα, γιατί ξεκίνησε το κρύο τώρα από Δεκέμβριο. Τι ζητάνε, τις κουβέρτες? Ζητάνε τις κουβέρτες, ζητάνε και τραπεζάκι να κάτσουν έξω. Το τσιγάρο δεν γίνεται αφορμή μόνο για φλερτ, αλλά και για φέσια. Έκατσε στον μπαρ, παρήγγειλε ένα ποτό, σερβιρίστηκε, βγήκε έξω, έκανε ένα τσιγάρο. Βγαίνει ξανά, κάνει και δεύτερο τσιγάρο, παραγγέλνει άλλο ένα ποτό. Στο τρίτο τσιγάρο που βγήκε δεν ξαναμπήκε. Τα περισσότερα κρούσματα μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί σε καταστήματα εστίασης του κέντρου της Θεσσαλονίκης, εδώ που οι περισσότεροι πελάτες είναι περαστικοί και δεν κινούν τις υποψίες των ιδιοκτητών. Τι γίνεται εδώ, να μας δείξεις? Ναργιλές. Έχουμε καπνό, κάρβουνα, νερό και από εδώ ρουφάτε. Στο δρόμο? Ναι. Όχι μέσα στο μαγαζί? Απ' έξω, μέσα απαγορεύεται. Οι καπνιστές απολαμβάνουν το ποτό τους φορώντας μπουφάν. Μπουφανάκι, πουλεμεράκι, όλα, όλα.